Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της ενέργειας από ό,τι βλέπουμε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση, και πιο συγκεκριμένα στην δεύτερη αναμέτρηση της βραδιάς της πρεμιέρας στην Sonic Arena για το αθλητισμό του κυπέλλου. Παρακολουθούμε πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση μεταξύ Metal Warriors BC και δεν έχει μία εκ των τριών ομάδων της Χαλκιδικής που θα φιλοξενήσουμε φέτος στο μπάσκετ Θεσσαλονίκη. Πρώτο παιχνίδι για τις δύο ομάδες λοιπόν. Με τον όμιλο έχουμε το πρώτο φάουλ, 93, στους Metal Warriors, οι οποίοι έχουν αρκετές νέες προσθήκες, όπως και η δεν έχει. Στην επαναφορά. Εμείς θέλει να το στάρι τώρα να δούμε δεν έχει. Πέρασε με πολύ ωραίο τρόπο, κάτω στην προσθήκη. Ρούκι της ομάδας. Λουκάς μέσα έβγαλε μια ωραία πάσα σου για 3 σέγοντες. Βρεθεί ελεύθερο στο χέρι μια άσπαγος αμυντικό rebound. Πολλά χειροκροτήματα βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Έχει βάλει πλάτη τώρα. Γυρίσει και θα κερδίσει. Κοβέλας 4-0. Τον πάει μέχρι μέσα, έχει κερδίσει το φάουλ από τον ψηφιακό αντίπαλο. Έτσι λίγο Κοντόπουλο. Καλή άμυνα. Ρούκι, λάθος πάσα τώρα. Θα βγει εκτός. Καταφερή μπάλα. Λούσε για να δούμε το ποστάρι. Όχι τελικά. Το λέω ένας από τους βασικούς άξονες, τους βασικούς μοχλούς και της ομάδας που δεν έχει στους guards. Βάσκε το νούμερο 3 κάθεται στον πάγκο και υπάρχει. Δεν έχει 4-1. Λέω για να δούμε αν θα πάρει screen. Όχι. Πάει μέχρι μέσα. Τζούκας είναι άστοχος με το ένα χέρι. Μικρό rebound. Τι πάλι, κοβέλας. Δύο λέει χαρακτηριστικά. Χωρούμενο σε δύο ψηλούς πάνω λογικά. Αποστάρι για τους Metal Warriors. Στην πάσα του πέρασε στα 7 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Λαμβάνει τους ωραίες μπάσα του Βασιλιάδη. Δεν θα καταφέρει στο ράδι όμως. Νέον Κίκας έχει κάνει βήματα. Βήματα και από τους fans των Metal Warriors. Γιατί έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο τραγούδι με AI. Με τα μυρίζει σίγουρα. Ένα πολύ ήρεμο τραγούδι. Παραλίγο προς πίσω τώρα. Να γίνει ο Βασιλιάδης. Βασιλιάδης πέρασε, στέκεται στη τελεία, παίρνει στο μυροφέδι με άτομο. Υπάρχει αμυντικό rebound. Τρία. Κυράς. Μην το πάρει. Το λέω, μεγάλη πάσα. Να στέκεται στη τελεία και είναι έστοχος. Και το 4-3. Κλείσε, κλείσε. Βέλας κατεβάζει. Σε δύο λέει, χαρακτηριστικά ενιγματικός αριθμός εξελίσσεται. 14 δευτερόλεπτα. Γύρισε από την άλλη, παραλίγο καλά και πάλι μπορούσε να ζει. Το ένα δεν μπήκε, θα αρχίσει και ο Βολές. Το
σχεδόν απόλυτη στιγμή στο γήπεδο. Στα 17 δευτερόλεπτα, πήγα στην διατρίση από τη γωνία, μερικός μαρκαρισμένος είναι άσχημος, είχε την κόρη πάνω από τον Ρίκη. Θα δείξουμε τον Λάμπρου, θα πάρει αυτό στο τρίποντο τώρα, airball. Συγκάτης, πάσα κόψη που λέει ο σπέκτης του. Σε 9 δευτερόλεπτα. Μέλεσε στο μήνυμα της τελείας απέναντι στο μήνυμα και είναι έστραγος. Μέχρι και συμπήκε γκολ δεν χρειάζεται να μετά. Σίγας. Παίρνει τα βήματα και θα είναι μέσα με ένα running floater με ταμπλό. Απέναντι στο Βασιλιάδη. Του καράντε λίγο, όλα καλά. Τα όλα. Πάει μέχρι μέσα. Πίσω για τρεις με ωραία καμπύλη. Άστοχος. Κόρι μπαουλ. Ρόντουλο που θα γυρίσει. Είναι άστοχος. Κόρι μπαουλ δεν υπάρχει κάτι αμυντικό. Ρούκι της ομάδας. Πάει μέχρι μέσα για το πώς του πώς είναι έστοχος. Οκ. Πάει μια. Να είναι μπροστά ή δεν έχει. Κάνε! Δευτερόλεπτα. Μετά στο γήπεδο θέλει να απαντήσει ότι με μεγαλύτερο νόμισμα τι το κάνει. 19. Αστέρι! Το λέω. Ο Αλβανός είναι έτοιμος να περάσει στο παρκέ για 3-4 το νούμερο 5. Μπάλα θα περάσει εκτός. Πάλι εκτός. Για πέρα στον Τικά. Λιάδης. Μέλλας στον Τζινός. Δεν θα περάσει αυτό που είναι διαθυντικό φάλο που είναι στο Πυρολέον. Νούμερο 6 το φάλο. Σερβίου περνάει εντός. Σωστή.
4 δευτερόλεπτα. Δεν έχει κατοχή. 19 παραμένει. Λέω. Μια πάσα στον Λάμπρου. Μια ακόμα ωραία laser πάσα στον Κίπα, ο οποίος μετατρέπει σε assist. 10-11. Μεγάλη πάσα τώρα στον Λάμπρου. Ο οποίος συγκρατεί και έχει κερδίσει το φάλο του Λάμπρου. Νομίζω ότι ετοιμάζεται αλλαγή, ίσως από τους δεν έχει. Όχι. Είναι. Κάνουμε φαγή. Time out. Έχουν ζήσει, δεν έχει, και πράγματι 10-11. Πήρα 4 ανταπαντικά σε ένα παιχνίδι που δεν είναι αρκετά φύζικα το άλλο. Τώρα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και είστε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Ικαρίνα, 3.50 για τη λήξη, επιστροφή στη δράση. Στη δράση κολλάει το σίδερο, πολύ κακό αστείο και υπάρχει ακόμα παράβαση. Είναι πολλές. Πάω υπέρ των Warriors. Το 40-34 βαβρίτσας. Μου είπαν 34, δεν είχε έρθει ακόμα. Στο φιτρότη. Στην δεύτερη, 12. Νονάς το νούμερο 3 έχει περάσει εντός. Νομίζω για 3 με ταμπλό από τη γωνία, οκ. Statement, 12-14. Νονάς φτάχνει μια πάθα που βρήκε. Τον Βεβέλο, ο οποίος θα πάρει το σπίτι, είναι άνθρωπος. Νονάς θα σβρώξει την μπάλα, πάρα πολλά χέρια. Πάρα στην μπάλα. Ο Ρόμπλος, ένα ρήμα. Ο Ρόμπλος έχει γυρίσει, μία θα γυρίσει. Στην άλλη, με άστοπος όμως, χάσει την μπάλα με τον άστο. Πάει μέχρι μέσα, τρέχεται παραλίγο, καλά και φάουλ, δύο βολές. Υπάρξει επανάληψη, για να δούμε. Γιώργο, πράγματι. Στην επόμενη στήριξη. Τώρα πιέζεται πολύ καλά από τον Μιλωνά, ο οποίος παρακείγαν να βλέπεις την μπάλα πάρα από μία φορές. Βέλα σου για 3 είναι άνθρωπος το κυνηγάει το αμυντικό rebound, δεν υπάρχει πάνω κριτικό. Βρόμπλος, βρίσκε πολύ ωραία ρόλα ρε σύντε. Το αντιπάλου του. Με πλάτη στον αντιπαλό του. Όλα. Σκέφτε το καλάθι. Πάει μέχρι μέσα για το lay-up. Δεν θα καρφώσει, θα αφήσει όμως την πάνω το καλάθι. 14-17. Ετοιμάζεται η αλλαγή για τους τελέχη. Έχουν σηκωθεί παίκτες και από τους Μελβούριος. Να κέψει μια έτοιμα θα περάσει εντός. Πες του Εσέρε Ρωνό, ο οποίος και αυτός πέρασε ως αλλαγή. Να σκριν πάει μέχρι μέσα, πάρα πολύ δύσκολο προσπάθει, επιθετικό rebound. George, 3-2, 3-2. Ο Γιώργος κάτω, ο Δημήτρης και ο Κώστας δεξιά αριστερά. Ο Γιώργος πάλι, ο Πάμε!
έχει κάποιο passing game, είναι άστοχο σε αμυντικό rebound. Φιλολάς. Κάτω ζηλότη πάει μέχρι μέσα. Ρούκι ένα side step back στις για τρεις. Έστοχος! Οκ, και αυτό έχει πάρει φωτιά ο Ρούκι. 14-20. Τρεις είναι άστοχο, υπάρχει θετικό rebound. Δεν βλέπω. Θα είναι αλληστρότητα. Θα είναι 13 σου για τρεις. Μετά μπλοκ, πάρα πολύ δύσκολο. Μετά 20. Μετά τώρα θα κερδίσει το πάρα πολύ δύσκολο. Πάσα. Έχει κλειστεί από δύο παίκτες πλώς, θα πάρει το χειρικό λιμάνο, έγινε πλώς. Μέσα πάει το πόσι, πόσι αφήνει την πάρα στο καλάθι. 19-20, πολύ ωραίο παιχνίδι, Λεωνάς. 18 από τα 1 δευτερόλεπτα, είναι για τους δεν έχει. Είδαμε, δεν πάει περιπτώσει. Πριν κάνω αυτό, θα λέγει να το πω. Λεωνάς. Με το screen στο έχει εξελίξει για τρεις. Είναι άστοχος. Το rebound έχει στο ρόλο του με τους Metal Warriors. Τσακ, την μπάλα. Άστοχος, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο πρώτο δεκάλεπτο. 19-20 είναι τελικό σκορ. Δεν βλέπουμε τα όλα του και αυτό το παιχνίδι. Πολύ ανταγωνιστικό το κύπελο. Και το κύπελο μάλλον. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν. Το δεύτερο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Παλαιό να χαθεί μπάλα και χάθηκε τελικά. Λάθος, στο λάθος παίκτες κάτω ομιλητές μάχες. Ρίτσι, έκλεψε τις κόρδες στα πλήση, πάει μέχρι μέσα, κόπηκε όμως παίζοντας κάτω. Δύο παίκτες παρά λίγο, τρεις, δυόμιση. Δεν είσαι στην επαναφορά. Αυτή πάσα. Το διαφωνώ όπου ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά μετά από το time out που κάλεσαν εξωτερικά οι Metal Warriors, οι οποίοι ξεκίνησαν με 4. Λεωνάς, πέρασε όλους και τα πάντα. Φτιάξε την πάρκα καλά στη 19-25 και φορά στο σύνεξι. Έχει το άλλαξε, όλ. Το ίδιο με πριν λέει εγώ το λέγω από τον πάγκο. Για να δούμε αν θα επιλέξει κάποιον ψηλό για να παίξει.
Βρίσκεται στην πια 3, πάλι είναι άστοχος. Το μπούτο με τους... δεν έχει μπάλα μέσα εκτός. Σημαντικό. 1-25 λοιπόν. Να ετοιμάζετε μια ακόμα αλλαγή. Οικονόμουμε το νούμερο 14, θα περάσει η εντόση που δεν έχει. Και κάτι χαθείς. Υπάρχει αναγκαιτής αλλαγή και για τους Μεταλλουγόριος. Περνάει εδώ και τους Metal Warriors. Στη θέση του Τριγερίδη. Έχει στην πια 3 και πάλι έρχομαι από το Ρούκι. Το νούμερο από το Τριγερίδη. Παίρνει το σκρίνα από τον Επομοδόπλο. Στέλνει και πολύ πίσω από αυτό και είναι έρχομαι 23-30. Η διαφορά έχει φτάσει ακόμη σε 9 πόντους, Μιλωνάς. Άλλαξε! Μια διαλαγή στα σκρίνα από τον Κοντολέο στον πάγκο. Μιλωνάς, στέλνει και θέλει για 3, όπως ελεύθερος είναι άστοχος. Κόρη πάνω ο Παπαδόπουλος. Πόντισε. Χρειάζεται ένα τζαμπ και πάλι είναι άστοχος. Μιλωνάς, θα είναι υψηλότερος ο αντιπάλος, πήρε ένα ακόμα rebound. Κάνει βήματα. Δεν έχει μέσα στην μπάλα, έπαιζε στην παράβαση. Τώρα Κίκα δεν έχει. Για 3 θα το πάρει, είναι άστοχος, φυσικό rebound όμως από τον Ρόμπλο. Θέλει να αποσυντάρει τον Οικονόμου, πολύ δύσκολη προσπάθεια, καλά του και φάουλ! Το συμπέρι 30, ένα από τους Metal Warriors, σκόρνο ανάστημα. Αυτό πλούς συμβολές. Πάμε τον Λέον Λάμπρου ανεβαίνει για να δώσει screen καθώς και ο Οικονόμου. Λοιπόν, πλώς για 3, airball. Τώρα το σούτε ακόμη πάνω του Κίκα και φάουλ, μαθούδι. Το Βασιλιάδης δέχτηκε παρατήρηση από τον ένα με τον δύο ρεμ. Το λέω, πρέπει από τον Κίκα στην επαναφορά, για μια ακόμα φορά. Θα λίγο να πέσει, έπρεπε όμως την πάση ο Λαμπρού. Κίκας. Παραλίγο καλά στη φάουλ με το lay-up. Μην πει ο δεν μπορεί να πάρει το μέγιστο.
μου φέγγε ο Γιώργο μου, λέει, ρε, δύο βολές. Θέλεσαι όλα καλά, συνεχίζουμε. Θέλεις στις βολές. Αυτό στην πρώτη. Θα ξεκινήσουμε να περάσει δός. Είναι στη δεύτερη. 27-30. Αυτή στην παραφορά. Λέων. Λέω στην πάση τη χάση στο κύπτο και εκτελεί ένα μακρινό δίποντο, είναι άστοχος πολύ ψηλά το αμυντικό του πάγου Παπαδόπουλος. Κατεβάζει κιόλας, σαν γκάρ. Κούλης. Κούλης πάει εκεί μέσα, Βασιλιάδης. Αυτόν Μούρκη πάλι σε δύο παίκτες ανάμεσα με δύο παίκτες πάλι. Άστοχος για να μην τον πάω. Πάσα, Λέω. Λάμπρος σε μία ίσως άβολη για αυτόν τη θέση. Μπορώ που παίρνει ένα screen κοντο Λέων στα 10 δευτερόλεπτα. Φίγας παίρνει την σκορπή στα 6, πάει μέχρι μέσα. Είναι άστομος όμως, θετικό rebound του Γιώργου. Έχει το πέντε πάρα πολύ πρόσφυγος. Ψάχνει στήριγμα στα 19 δευτερόλεπτα. Πάνε λίγο να χαθεί πάρα πολύ πρόσφυγος. Πήγε στο πέντε του. Λίζε πάσα μακρινή τώρα, Γιώργου χαμήλωσε πολύ ωραίο το κέντρο βάρους. Λάμπρου έχει κλειστεί από 2, τον Λέων στα 7. Για 3 είναι άστοχος, τυπικό λοιπόν, χωρίς να έχει ένα μεγάλο χρόνος όμως, 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα τον Γιώργου. Ενθάνε ορθόδοξη φάση και 3 δευτερόλεπτα και θετικό λοιπόν, χωρίς να έχει ο χρόνος. Μέσα με 42 για τη λήξη του πρώτου χρόνου. Ο Τούντις, δεν θυμάται τα αλλαγή. Γιατί είναι έτοιμος να περάσει εντός. Κυλιάδης, δικλή αλλαγή του Μάρκετ στους Metal Warriors. Νότις, διφλέξαν από τον Λέων, ο οποίος συγκρατεί 2-1-2 με ενός. Δίκας έχουν συγκρατήσει την πάλη, δεν έχει, έχουν επιστρέψει όμως για την πάλη τους. Το Λέων. Καρογλου, στο ίδιο του διδελίσου για 3 από την Περίνη. Και είναι εύστοχος, από τους 45 μήνες, κοιτάξτε τι κάνουν. Στον πάγκο τον δεν έχει. 27-33. Λέων φωνάζει. Κυλιάδης. Κάνει μια προσπίση και δεύτερος παίκτης πάνω του. Καλό passing game. Όντις. Τρίτο screen για 2 είναι άστοχος. Πολύ ψηλά. 2 παίκτες. Εκδοτικό τελικά rebound από τον Χάσλερ. Νόμπλε και έστοχο δίποντο. 29-33. Καλό αυτή τη φορά. Λέων. Άνοιξαμε τον Λάμπρου, ξαναπήρε πριν του Φώτης, ο οποίος είχε χαμηλώσει. Λέων ψάχνει μια πάσα, την βρήκε τον Γιώργο, ο οποίος παίρνει ένα fade away και το βάζει 29-35. Βγάζει. Βγάζει ωραία πάσα, πήγε να βγάλει ο Μάρκος. Μπροστά χάθηκε η μπάλα, κυριολεκτικά, μεταφορικά. Στην πάση τώρα Γιώργο Μούλου στον εφηβιασμό, αλλά άντε και φάουλ! Σύστομος ο πάγκος τον δεν έχει όρθιος. Επάνω πολύ ωραία πάσα από τον Γκάρτ. 29-35, την πάση του πολλαπλή αλλαγή. Τετραπλή αλλαγή. Τετραπλή αλλαγή και από τους Metal Warriors. Ή τριπλή, τι έγινε. Δηλαδή περνάει στον πάγκο. Όλοι περνάει εντός. Αυτό είναι στον πάγκο. Αυτό είναι περνάει στον πάγκο. Ο Σάκης περνάει εντός ή όχι.
Όχι, τελικά μας έχουν λίγο μπερδέψει με τον Γουόριο. Πιέζει ακόμα για την παραφορά. Μπήκες, ίσως περάσει μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. Κοιτάξτε τι χάσιμο που κάνει ο Κίκας, αλλά κάνει το φάουλ τώρα. Μπήκες. Πολύ ψάχνει την πάσα και πάλι στα 10 δευτερόλεπτα. Για τρεις πόλοι είναι άσταμος και θα πάρει ένα κολλητάκι. Θα σου πάρει το rebound και πήγε και πάλι στα 11. Ο Δήμος πήγε για το κλείψιμο και το λέω. Ο Δήμος συγκρατεί στα 3 φράγματα. Πρέπει να ψάξει ένα θαύμα. Το έψαξε, το βρήκε! Κατάσταση, έγινε το θαύμα, 31-37. Μέχρι μέσα πάρα πολύ φυσικά με το οποίο έχουν πάρει ήδη στο θετικό rebound του Γεωργόπουλου. Το λέω, φτάει το καλάθι. Θα πάρει το σχέδιο του Λαμπού στα 6. Θα γίνεται από αυτό τώρα να πάρει τρίποντο ούτε τώρα. Λαμπού στα 2 δευτερόλεπτα στέκει και θέλει είναι άστοχος. Δεν θα περάσει. Στο χέρι του Βεντίκη, όχι εκτός τελικά. Όντως πάει μέχρι μέσα τα χείρα να καλάθι και φάουλ από μας. Τίποτα δεν ζητάει ακόμα φορά. Μια βολή για τον Γκάρντ. Το φόρτι είναι επίσης και αρχαμός. 34-37. Ο Λαφτάς καμπρεβάζει το σκορ. Ο ρυθμός παραμένει ψηλός. Από τον δευτερόλεπτο μέχρι τώρα Λάμπρου. Είναι τον Γιώργο Γκάρντ. Το λέω. Ένα jump shoot είναι άστοχο τώρα από τον Γκάρντ. Ο οποίος είχε βρεθεί ελεύθερος και πολύ ώρα. Όντως, σε πια 3 απέναντι στον Κίκα είναι άστομος εδώ, δεν κυκλοφόρησε πολύ η μπάλα. Κοντολέον, σε τα μήνα προσθέει, πάσε και πέσει κάτω ο Κοντολέον από τον... Ο Κίκας διορθώνουμε. 16. Το φαουλ. Ελεύθερος προηγουμένως. Πολύ ωραία, φώναζαν λιμένα από το μάτι των Metal Warriors. Με το γεγονός ότι είναι ελεύθερος και πράγματι κύριε σούτ, αλλά είναι αυτό, έτσι είναι ερμπολ. Λέω, πάει μέχρι μέσα, βρίσκει την πάση στον Λάμπρο, ο οποίος γύρισε και το έβαλε, πέφτει το πίσω. Λέω, 4-39. Φανώς βελτιωμένοι στο πρώτο στην πρεμιέρα τους οι Metal Warriors από την περσινή χρονιά, αν μπορούμε να κρίνουμε από αυτό το μη επαρκές, η αλήθεια είναι το δείγμα που έχουμε μέχρι στιγμής. Σήμερα ένα ημίχρονο. Ο κύριος μέχρι μέσα είναι άνθρωπος να βάλω δίπλα στο μάχη, αμυντικό rebound για Γιώργολου. Λάθος πάσα τώρα από τον Κοντολέον, πάρα να περάσει εκτός. Βιαστική πάσα. Και 4-39 παραμένει. Και η deflection, η κατοχή παραμένει για τους δεν έχει. 20 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. Κοντολέον. Κύριε Μαφανάκη, κάποιος από τους Metal Warriors, Γεωργόγλου. Δείτε την πάσα στον κύριο του πάλι 10 δευτερόλεπτα. Κοντολέον στην απέναντι πλευρά, κοιτάει τον τρίποντο, κοιτάει το καλάθι, το πήρε με τα μπλοντ, το έχασε όμως την μπάρα, θα πάει εκεί που είναι ο Γεωργόγλου. 10 δευτερόλεπτα από τα 12 και κάτι είναι για τους... Ο οποίος
Γιώργο μου κοιμίζει τον αντίπαλό του στο μισάκι, πάει μέχρι μέσα με όλους πάσα σουτ για 2, είναι άστοχο το σουτ του Λέος. Και το βάζει λίγο με τον εαυτό του, σαν τα χειροκροτούμενη η πλευρά των Δενέχη. Για τους Δενέχη, οι οποίοι έχουν κάνει ένα πολύ καλό ημίχρονο, έχουν κρατήσει τη διαφορά στους 5 πόντους που κοιτάει συχνά το προβάδισμά τους, θα μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερο, λίγο ψηλότερο για αυτούς με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Θα μπορούσε να είναι και μικρότερο όμως από τους Mental Warriors, οι οποίοι έχουν δείξει χαρακτήρα, έχουν παίξει physically, έχουν βγάλει άμυνες, έχουν βγάλει και αυτοί εφηδιασμούς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου μικρόνου της τρίτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στην Καρίνα, αυτή τη φορά για την έναρξη της τρίτης περίοδου του δεύτερου μισού της αναμέτρησης, 34-39 το σκορ. Για το κύβελο, οι δύο ομάδες έχουν παρουσιάσει γενικότερα στο ρόστερ αρκετές αλλαγές. Πάρα πολύ δύσκολο για τον Γιωργόγλου, έβγαλε την πατάνα. Τα σκύλες παραμένουν, 34-42. Ζουβής. Θα αναπατήσει η Παρκέ Βασιλιάδης. Πάσα τη βρήκε, μίλησε ένα τζάμπ σουτ, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound. Εδώ έχουμε ο οποίος πέρασε ανάμεσα από δύο. Τζάμπολ. Ακόμα δούλευε στα χνήρια πάσα, την βρήκε. Τέλος θα είναι μέσα. Βρήμα στα δύο ακόμα που υπάρχει στήριγμα. Θα φάω τα δύο φωλές μάλιστα. Ναι, ναι, εννοείται. Τώρα θα είναι στο πλάι και από το πλάι θα μπει εντός. Βεβαίως την επαναφορά και προφανώς αυτό θα δείτε να κατεβάσει. Να, αλλά πως την παλαστέρια πάει 16 καλά, είστε φάουλα, πίστε και εκκλητικότητα 34-44 συν μια συμπληρωματική βολή. Frontman και στην προηγούμενη σεζόν. Ο Δούλης έχει κερδίσει φάρα τον Ρούκη τον Νέχη. Δούλης. Με πάσα την βρήκε πάλι στα 8. Μιλάδης πήρε ένα jump shoot, είναι άστοχος. Θετικό rebound για να διαθεί ο χρόνος. Τα 11 δευτερόλεπτα μπαίνουν και πάλι τους δεν έχει. Θα φοράξει τον ποιητή υπέρ αυτό στους 10 πόντους στο 34-44 μαθητής. Και θα προσθέσουμε να δούμε στην άνθρωπο ξανά η μπάλα όμως που δεν θα δω λίγο στην φορά. Η μπάλα δεν θέλει να φύγει από τα χέρια των δεν έχει. Θα φύγει στην επαναφορά. Βλέπεις. Κάνει την δράση και πέρα και προσπάθησε να κλέψει, συγκρατεί την μπάλα. Δεν υπάρχει προς πίσω από τον παίκτη. Warriors στην αρχή πολλά να κάνει μια προσπίση στα 16 δευτερόλεπτα. Το παστάρι τελικά έκανε 2 τρίπλες, θα πετάξει την μπάλα μετά στο ψήφι και άσχημα. Ο Ντόπλος τώρα πρέπει πάει να επιτεθεί κατά μέτωπο, έχει την κυρίως του φαόλου από το 1 και το 2 από αυτό. Ποιος είναι αυτό? Ποιος είναι αυτό?
Ούτε στα 15 δευτερόλεπτα. Στα πρωτήπα είναι μέσα στο στέγιο. Είναι άρθρο. Είναι ένα παιδί μου ο οποίος έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Εκποδειγματική. Πίσω! Γιάννησα. Γιάννησε. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει ένα jump shot εύστοχο. 36-44 είναι η φορά που έχει κάνει από τους 10 πόντους, στους 8. Δύο συγκεκριμένα. Παραβάζουμε τα τίστα φυσικά λίγο του παιχνιδιού. Να σου πω, μέχρι μέσα είναι έξοχος. Γεωργόγλου. Με φορά εκπνέως στους 10 στρογγυλούς, 36-46. Θα το δεις. Τόσο θα κληθεί να κατεβάσει τώρα την μπάλα για τους Metal Warriors. Βασιλιάδης. Είναι πάσα στον Μαθούδη του πάλι Βασιλιάδης ένα jump shot είναι άσχημα στον κορυφό λιβάνο του Γεωργόγλου. Μόνο και μόνο από πόσο χράπος της μπάλα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο αποφασιστικός και αποφασισμένος ήταν. Τώρα του βγήκε, είναι όλοι τι να κάνει. Γεωργόγλου. Προφανώς για τρεις είναι άσχημα από το περάσει και πέρασε από τον χώρο. Η μπάλα θα πάει εκεί που είναι ο Λονάσκη, μάλλον vice versa. Στην Λονάσκη είναι εκεί που είναι η μπάλα. Στο για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερο στην good side. Αγγελός ελεύθερος ο Γεωργόγλου. Τιμωρεί. Σπισμένα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο η διαφορά για πρώτη φορά στην τιμή των 13 πόντων επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, πραγματικά την πρώτη αγωνιστική συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής στην Sonic Arena. Δύο ομάδες υπενθυμίζουν ότι συγκατοικούν εντός εισαγωγικών στον 7ο όμιλο μαζί με τους Γκαλανούρα Τούρς και τον Πανικό BC, ο οποίος θα αγωνίζεται στην development φέτος. Ο Γκαλανούρα Τούρς που έχει μια νέα σύστατη για το Μαρσιστάκι, Σαλόνικα λίγο ομάδα, καινούργια. Για τρεις από την γωνία του Μαρσιστάκι, έφτασε και πάλι back to back τρίποντα στέλνει τη διαφορά στα ύψη. Έχει την άσχημη διαφορά στους 16-36-32, αν εφάκησε πάλι έχει πατήσει παρκέ. Πολύ μου την περάσει στον Πάκο. Ωραία πάσα τώρα, έχει κλειστεί από δύο παίκτες, πολύ καλά ο Μαρσιστάκης. Γιονάς. Όλο φορά έχει κάψει τον Πάκο, τον δεν έχει, δεν πήρε όλη το στάδιο Γιονάς. Βρήκε τείχος εδώ πέρα δίπλου. Βρήκε ένα jump shot, airball. Στην νούμερο 55. Στον Δήμος Κίγας. Στον Δήμος Κίγας, νούμερο 66. Βρούδης. Κάντε πίσω τον Μαρμουσάκη, δεν είναι γύρω σκετάλα, αλλά δεν δώσε ένα screen παρόλα αυτά αυτός. Μαρμουσάκη πήγε να λάβει την μπάλα, τον Μαρμουσάκη δεν τα κατάφερε. Βρίσκεται παραφορά, 5-35 για την λήξη της τρίτης περίοδου του Αμισάκης. Ποιος έχει παίξει και 4,5 κάποιες περιπτώσεις στην περσινή σεζόν. Δεν θα έρθει. Δεν θα Λονάς, άνοιξε με τον Ρούγκ και τον Καναδούσε. 5-15. Υπάρχει και φλέξερ, η μπάλα θα πάει στο τσαμπλό, δεν θα βγει έξω. Από τον Ρούγκ, μεγάλη πάσα τώρα και πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Θα μπορούσε να κερδίσει το πάλι. Θα βάλει και το καλάθι. Ό,τι δεν θα το κάνει, θα κάνει και κερδίσει μόνο το φάουλ. Στην πρώτη βοήθεια ο Φώτης, θα πάρει στους 15-37-32. Άνθρωπος δεύτερη, το βραβανίκι με τέρας είπε έξω, Ρούκι, παίρνει το rebound και τρέχει. Θέλει να ανοίξει το επίπεδο, τρετσάρει το παρκέ, για να σταυρθεί παραλίγο να χάσει, συγκρατεί. Παίρνει σε άλλο αντίπαλο, σε άλλους αντιπάλους, τώρα έχουν έρθει πολύ πάνω του. Φύγας, απελευθερωθεί ο Ρούκι, θα πάρει ένα jump shot και είναι έστοχος. 37-34. Τούδης θα δώσει την μπάλα σαν τον Τσάκη. Νοβέλα σου για τρεις, είναι άστοχος τώρα. Θα πάρει το rebound και δεν θα τρέξει. Μόλις θα πλέει κάποιο rebound όταν δεν έχεις έχετε στον αέρα. Και τελεί είναι άστοχος να δώσει για το κλέψιμο απίστευτο hustle play. Από τον Ρούκ τον δεν έχει. Αλλά δεν έχει ούτε κατοχή. 14 πίσω στο κερδό. Αγγέλη πάλι
αυτούς έχει περάσει τον πάγκο, δεν είναι κάποιος που οδηγεί στους παίκτες του. 14 δευτερόλεπτα, πάμε στο μισό γήπεδο. Ωραία. Μισάγης. Το δείχνει. Στον τσίπασε στον Τζόντι, ο οποίος θα γυρίσει με τον Βαδόπουλο στα 3 δευτερόλεπτα. Πόντιση για 3, λέει ο Ρεφ, μέσα! 40-54 είναι η σειρά των Μέταλ Βόρειος, θα χτυπήσει τον τρίπο την πόμπα, 40. Πόντιση δεν είναι η σειρά, πάει μέχρι μέσα, κόστου κόστου με τον Ρεφ, γιατί στο φάουλ υπάρχει σφύριγμα για... 5, λέει ο Ρεφ. Εδώ είναι ο Τζόντι, δηλαδή, το φάουλ. Τίκο στον εγώ της την επαναφορά. Ο Βέλλας στο 18. Κάνει μια φιλόδοξη πάσα στο Μασούδη, ήταν εκεί πέρα μπροστά. Τι καθ' έκανε ο Βιλανάς. Της πρωταγωνιστής στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μέχρι μέσα πήρε παραμάζωμα τον Μουσάκη. Γεωργόγλου. Αλλά δεν πήγε στο καλά, είτε με την πρώτη είτε με την δεύτερη φορά. Δεν είναι ωραία φάση στον Ταβέλα, ο οποίος απορρόφησε την πλήρη αποφασίσεις αυτών, δεν έβαλε το καλάκι, πάρει και τον rebound της Χάλλη όμως. Τον Πουδόπουλο που θα γυρίσει με έναν εξήκο, πήγε το καλάκι. Τον ωραία όμως έχει υπάρξει παράβαση. Βρήκε. Είναι 22 πλέον για την λήξη της τρίτης περίοδου. Βεβάς. Ωραία πάσα πάλι στον Τζόπιο, βρέθηκε μέσα στο καλάθι, είναι άστοχος όμως. Έξω μπάλα δεν βρέθηκε μέσα στο καλάθι, πιο κύριο. Υπάρχει φάουλ, ο Μουσάκης εκεί. Δεν το βάζει, πήγαινε εκεί πέρα. Άρα είναι λίγο μεταξύ τους. Συνήθως και είχας και ο Μουσάκης, όλα καλά, στο βγα. Στην παραφορά μας δούλης. Λάθος, πώς τώρα έκανε την κάρτα θέλει να οργώσει το κήπεδο, έκανε μία μικρή προς πίσω, σταμάτησε να λίγο, ξαναξεκίνησε. 40-58. Θα βάλω στο σύν 18, μας δούλης. Είναι time out με τον Βόρειο. Θα βάλω στην διαφορά να φτάνει σε μία ύψη στους 18 πόντους της κυρίου μας δούλης. Είναι στον κύριο και ωραία πάσα στον Ανουσάκη, ο οποίος δρά ως undersized ψηλός, κάτι σαν άλλος Kyle Hines. Καλούντα 2.58. Γάλλη πάσα με τον Ανάς, βρήκε τον νερό και ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλά και έβαλε βρεθεί μπροστά από τον αντίπαλό του. Κάνοντας στον γυλοποιώντας τους πόντους της ομάδας του, τους 60 πόντους ενεργητικού, επιστρέφουν σε πολύ λίγο υπέροχο μπάσκετ από τους δεν έχει στις τελευταίες φάσεις και επιστρέφουμε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά, 2:26 τα λεπτά που βγαίνει για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ανουσάκης έχει περάσει στον πάγκο. Ο Πολιάνο Βαλοδήμος έχει περάσει εντός, καθώς και ο Λουκάς. Πετύχησε λάθος τώρα. Και ο Μητσάκης έχουν ξυλώσει το σύμμα τους οι Metal Warriors, θέλουν να βάλουν μέγεθος size μέσα στη ρακέτα λογικά. Γεργόγλου. Κοίτα. Για τρεις Γεργόγλου από τη γωνία είναι άστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει το κεντρικό λοιπόν του Κίκας. Μπάλα είναι για τους. Δεν έχει σύμφωνα με τους ίδιους. Και πράγματι είναι για τους. 14 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία κίνηση, ωραίο footwork, άλλαξε ενερίως την μπάλα από αριστερό από το δεξιμπέρι. Γιώργο Καλάθης, λάθος πάσα τώρα. Βάζει την ίδια τον εαυτό του Γεωργόμπλου. Ήδη πάει μέχρι μέσα, στέκει του και στελεί μόνο τα μπρόμο και τις δύο βολές. Θα δούμε το φαουλ. Ποιος αφόρησε. Ποιος. Μηδέν. 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 Μηδέν.
αλλά είτε ήταν ψηλά είτε χαμηλά έχουν δημιουργηθεί ομαδικά. Συνεπώς θα σήμαινε βολές. Either way. Για 3 είναι άτομα, αν δεν πέρασε το θέλει σαν καθόλου έτσι σε μάρ. Θα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναξη της τέταρτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Έχει δοθεί το κύριο από τη γραμματεία. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση. Καμπιχένη για τους Δενέχοι, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 21 πόντους. Συγγνώμη, κάνουμε μια τρίτη περίοδος η οποία τους ανοίγει ολοκληρωτικά. Και μέσα είναι άστοχος, φτάει το φάουλ, δεν το πήρε. Τον αντίπαλο ψηλό. Ξέρω τώρα, πάει μέχρι μέσα για ένα ακόμα σλάλομ. Είναι άστοχος όμως αυτή τη φορά, υπάρχει χωρί μπάλα τον εικόνα μου. Εκεί βουλούσε το τεχνική ποινίστα με πάντα τον Metal Warriors, θα εκτελεστεί πολύ στον Βικιντεό. Στην πρώτη βολή, 45 λεπτά. Στην όλη πάει μέχρι μέσα. Καλά, τι και φάρ τον Τέο. Τέταρτο. Μπράβο σε πολύ λίγο που θέλω να πει από την Ελλάδα.
Νίκησε ο Βασιλιάδης, πάλι στα 5 δευτερόλεπτα. Οι φάρες χρησιμοποιούνται, λειτουργούν μάλλον και ως χρονόμετρα. Το 1,1 είναι η παράβαση, 45-70 το σκορ. Άλλη πάσα στον Λάμπρου. Λάθος πάσα τώρα. Βιάζει ο ρεφ, όχι, όχι. Βασιλιάδης. Κύριος έκλειψε την μπάλα με τον 66. Έρθει η πάση στον Κίνα τώρα στο νούμερο 66 και πάλι υπέροχο passing game. Και κατέχει τους δεν έχει. 45-72. Γερίδης. Πήγησε για τρεις άσκοπο στο πόλι πάνω από τον Μητσάκη. Τον Βαλοντίνο με διορθώνουμε και πάλι δύο βολές. Πάλι που έχει τρεμπή στον Δολομό. Πεταχτεί η μπάλα και θα μπει. Ένα jump shoot, ένα βήμα. Γεωργόβουλου. Να βάλω κάτι το κοντλέον σε 2 λεπτά. Να έχουμε και άλλα εκεί. Θα το δούμε. Κοίτας, πάει μέχρι μέσα. Είναι ο Βέγος, έχει υπάρξει φάουλ όμως πάνω στην προσπάθεια. Συγγνώμη όλες. Έχει χειροθεί. Τέσσερις είναι η πόντινη που τον δεν έχει. 47-74. Μπορώ να περάσω στους 30. Δίγης. Δήμος. Δεν σπάει μέχρι μέσα. Γιάννης. Να τζάμψει το μακρινό είναι άστοχο. Θετικό rebound. Στον Δήμο. Βεντική. Μπορώ να υπάρχει τη φλέξη τώρα από το Λάμπρο που θα πατήσει παρκή μετά από αρκετή ώρα. Πήγασε. Μέσα έχει πέσει κάτω παιδίκης από τον Δήμο. Δεν υπάρχει αμυντικό ή δημιουργικό φαουλ. Βασιλιάδης. Βασιλιάδης έχει χτυπήσει από 2. Παιδίκης σου για 3 τώρα είναι. Άστο και πάλι Λάμπρο το rebound. Τέο. Τι ενέργεια, τι πάθος βγάζει με εφέξεις που δεν έχει. Και δύο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα του διεκδίσει ένα ακόμα φάουλ. Παρά που γνωρίζω ότι το χνίδι δεν προς το τέλος του και η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Αυτό είναι το πρώτο. Θεό. Θεό θα περάσει στον πάγκο, θα το σπίξει πάρα πολλά λεπτά. Πράγματι. Επομένως δεν ξέρω να ήταν πολύ εγώ το λέω στον πάγκο. Αυτό έγινε πάρα λεπτά. Επομένως δεν ήταν αυτό. Βέβαια. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται 50 βήματα, Βασιλιάδης με ταμπλό, σίδερο, κάτω το rebound.
Λέων. Θα βρει πάλι. Πάρτε το Λέων, κοίτας. Κοίτας, κάποιος πρέπει να πάρει το σύμφω. Το πάρει ο Αλμανός. Φάουλ. Τρεις βολές πάνω στο σούτ από τον Βασιλιάδη. Κάτω το φάουλ πάνω σε τρίποδο. Το δεύτερο θα πρέπει. Μία τρίπλα για αρκετές πάσες. Δουλεύουν. Βγήκαμε το νούμερο 66. Πάει μέχρι μέσα στο ταμπλό. Υπάρχει. Μόνο μπάουν. Τελειώσει ο χρόνος. Δεν ανανεώθηκε. Να γυρίσει, βάλει πλάτη σε δύο αντιπάλους. Ο Βόπλος αλλά έχει... Στοιχείς φαουλ. Τον έξω αυτόν. Μουδής. Μουδής. Μουδής θα πάρει το Βέλλας. Ότι στην πάλι το Βέλλας για τρεις είναι άσομος απέναντι σε Πέικας δύο φορά. Αμυντικό rebound. Μουδού. Το δουλεύω τώρα. Δεν θα περάσει εκτός. Και είναι για τους Warriors. Τα 12 δευτερόλεπτα. Σκότης. Για τρεις από την κορυφή είναι άστοχος. Airball. Θα περάσει εκτός. Το Λέων. Πάλι με τον Λάμπρου ξαναπήρει μπάλα, θα πάει εκεί που είναι ο Μαθούδης. Είναι εκεί ο Μαθούδης μάλλον. Ό,τι πάει μέχρι μέσα παίρνει τα βήματα πάρα πολύ δυνατά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Απαλά. Τι αντιθέσεις στη ζωή μερικές φορές. Λέων. Πριν πολύ από τον Αλβανό στα 10 δευτερόλεπτα. Στον νόμο στην κορυφή. Αλβανός στα 6 δευτερόλεπτα. Κύριε Σιχτάδιο Καλάχη αποφασιστικά το παίρνει και το βάζει 51-58. Άγγι εικόνα που ακούστηκε. Μην το πούμε καμιά. Μέσα τώρα ο Βέλλας. Είναι στην άλλη πλευρά, Μαθούδης πήγε μέσα και γύρισε με μια μικρή πιρουέτα και έβαλε το καλάθι. 53-58. Θα μπει έκανε μια προσπίση, δεν θα κερδίσει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Νούλου. Βλέπω στο για 3 σειρά, θα με την κόρη μπαουν για την φορά από τον Οδόβλο. Μέχρι μέσα, Μαθούδης. Τον Βαλοδήμο, τον Βέλλας.
3 είναι άστοχος, θα σπρώξει την παραδοσία εκεί που είναι ο Χρύδης. Ο Λόμου βάζει το χέρι του επικίνδυνα, δεν έκανε το φαουλ όμως και ο Βλόμπος έβαλε το καλάθι. Κατά και ο ζητούμενος και από φιλάθλους και από συμπαίκτες παρά το γεγονός ότι... Ωπα. Ότι... Μην έχει... Προοριζότανε γι' αυτόν. Βέλας. Πάει μέχρι μέσα. Γυρίζει σε ένα μακρινό δίποντο, εύστοχο. Στον Λέον. Μαυρού. Στον Λέον και πάλι στα 10. Για τρεις από την κορυφή, είναι άστοχο, αμυντικό rebound. Τον Ροδόπουλο, μεγάλη πάσα, Βέλας. Σε γυρίσεις, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχο, θα παίρνει σε τρεις διαδοχικούς παίκτες. Βέλας την παραφορά. Γερίδης. Οπότες αλλάζει κατάσταση εκρηκτικό. Play. Τώρα έχει πέσει στις 21. Αρχίζει στην παραφορά. Με πήρα από την ταβέλα. Έχει φλέξει όλη η έκλαψη την μπάλα αυτή στην μέσα από το στόμα του δεύτερου Λάμπρου. Πάντως μεγάλη πάσα, δεν καταφέρει να συγκριτήσει ο Αλβανός από τον Κοδρουδέο. Ρούδης θα γυρίσει, γύρισε πολύ ωραία, έχει κάνει βήματα όμως. Μέσα από δύο παίκτες τους ξεγλίστρησε. Θα βρεις την παραφορά. Το Λέον. Θα προσθέσει τρίπλα κάτω από δόντια, ωραία προσπάθεια με τα αριστερά, είναι άστομος όμως, θα δούμε το rebound. Μεγάλη πάσα, θα είναι στη μέσα και αφήνει την πάρα στο καράφι του Αγίδης, θα προσθέσει πίσω από αυτόν τον προσωπικό του αντίπαλο. Από μία, λέγαμε τον κουμπάγκο των δεν έχει αναφερόμενο στην επίτηση. Προφανώς 15 από τα 27 ακόμα κάτι δευτερόλεπτα είναι για τους δεν έχει, στον Γιδιώτος. Για τρεις από την κορυφή, άστοχο. Από τον Αλβανό. Δείτε νέα εδώ πιθανό για να το μάθα εγκυλώσει την επίθεση οι Metal Warriors. Βέλας. Για τρεις την Γερίδης, το Βέλας χτύπησε λίγο αφιλά τον Αλβανό. Δεν έχει σπιχτεί κάτι, 3 τετραόλεπτα, 2. Φύγα στα πάρει, το σούτι θα μετρήσει. Άστοχο τελικά. 59-78 τελικό σκορ. Με 19 πόντους τελικά θα κερδίσουμε η... δεν έχει τους Metal Warriors. Η διαφορά έχει εκπλήσει
φτάσει πολύ κοντά στους 30 πόντους ακόμα. Με το δεξί λοιπόν δεν έχει τα πλήρη και οι δύο ομάδες απόψε. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Και στην υποστηριωτική πρεμιέρα στη Σαντ Καρίνα. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε ένα ακόμα παιχνίδι σε οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχαριστώ όμως τη συνέχεια να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Όλα αυτά τα κλισέ, αλλά τα πολύ σημαντικά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.